Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ανοίξει μεγάλο μέτωπο με τη Manchester United για όσα είπε και βγήκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο τη συνέντευξή του που έδωσε στον Πίρς Μόργαν. Το κλίμα πλέον στα αποδυτήρια των κόκκινων διαβόλων είναι από άσχημο έως ψυχροπολεμικό και όπως είναι λογικό δεν έχει επηρεαστεί μόνο η διοίκηση του συλλόγου αλλά ολόκληρη ομάδα. Η εκρηκτική συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει μεταδοθεί καν στην αγγλική τηλεόραση και ήδη ο Πορτογάλος Superstar πρέπει να θεωρείται παρελθόν από τη Manchester United και ως προς αυτό δουλεύει ήδη ο Eric Ten Hag με τη διοίκηση των κόκκινων διαβόλων, έχοντας πάρει από κοινού την απόφαση να τελειώνουν μια και καλή με τον 38χρονο Superstar μετά τα πειρά που εξαπέλυσε κατά πάντων στο σύλλογο και ιδίως την παραδοχή πως δεν σέβεται τον Ολλανδό τεχνικό. Σύμφωνα λοιπόν με αγγλική ιστοσελίδα, οι θύνοντες της United έχουν δυσαρεστηθεί αρκετά με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο Ρονάλντο και σκέφτονται να λύσουν τη συνεργασία του στο Γενάρη, 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί. Όμως το κλαμπ δεν θέλει να πληρώσει τους μισθούς των εναπομείναντων μηνών, των 6 μηνών, οι οποίοι φτάνουν στα 15,4 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη βέβαια φοβούνται πως ο παίκτης θα ζητήσει κάτι τέτοιο άμα του προταθεί η λύση του συμβολαίου τους και δεν θέλουν να έρθουν σε ρήξη μαζί του τόσο εξαιτίας του μεγέθους του όσο και εξαιτίας του τι σημαίνει για την ομάδα και για αυτόν ψάχνουν έναν τρόπο για να βρεθεί μια μέση λύση που θα αφήσει όλες τις πλευρές όσο το δυνατόν ικανοποιημένες.